Η κυρία Ελισάβετ Δήμα Πετροπούλου είναι μια αυτοδίδακτη καλλιτέχνηδα, η οποία μας εντυπωσιάζει κάθε φορά όταν κάνει μια έκθεση για το πάθος της και για την όμορφη αποτύπωση όλων αυτών που συλλαμβάνει στους καμβάδες της. Μας τιμά το γεγονός ότι ασχολείται με τον πολιτισμό από τη θέση του Αντιπροέδρου στο Δήμο μας. Μας τιμά το γεγονός ότι όλο αυτό το πράγμα δεν το κάνει για βιοπορισμό, αλλά το κάνει για να διατηρήσει την τέχνη και κάθε φορά ομορφαίνει τους χώρους. Σήμερα είμαστε στην αίθουσα τέχνης και πολιτισμού. Έχει κάνει εκθέσεις σε πολλούς χώρους του Δήμου Άργους Μυκηνών και σήμερα βέβαια αναδεικνύει και την αίθουσα αυτή με την πραγματικά πολύ ωραία συλλογή της, την οποία φαντάζομαι ότι θα τη δείτε στη σειρά. Ξέρετε, τα έργα τέχνης αυτά δεν είναι φωτογραφίες. Αυτά είναι πινέλο, είναι καμβάς, είναι σύλληψη. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα είναι μια μεγάλη δουλειά την οποία έχει κάνει μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το οποίο δουλεύει τα έργα της. Και από ό,τι μου είπε και ο Δημήτρης, ο σύζυγός της, πρωί 5 η ώρα να ασχολείται με τα έργα της. Αυτό σημαίνει πάθος και όποιος έχει πάθος με την τέχνη νομίζω ότι προσφέρει στον πολιτισμό του τόπου μας. Ελισάβετ, να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ, Δήμαρχε, θέλω να σου πω μπράβο. Γιατί όλο αυτό το πράγμα σημαίνει κόπο, σημαίνει χρόνο, σημαίνει χρήμα. Κατάθεση πράγμα ψυχής. Το οποίο εσύ δεφίδεσαι, κατάθεση ψυχής σαφώς. Και νομίζω ότι όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία θα μείνουν για πάντα και θα σε θυμάται ο κόσμος. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παρουσία σας με θυμάμαι πάρα πολύ εδώ. Νιώθω πάρα πολύ συγκινημένη για τα λόγια σας. Πραγματικά έχω συγκινηθεί που είναι τόσος κόσμος εδώ. Είναι μια δουλειά, όπως είπα, που, όπως καταλαβαίνετε, θέλει και χρόνο και κόπο και κατάθεση ψυχής, αλλά είναι κάτι που το αγαπώ πάρα πολύ, είναι κάτι το οποίο μου κάνει την καρδιά μου να γαλιάζει, οπότε καταλαβαίνετε είναι και ένα είδους ψυχοθεραπεία όλο αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη λοιπόν που είμαι εδώ σε αυτή την υπέροχη αίθουσα, μέσα σε αυτό το χώρο, να αναδείξω και να δείξω και να καταδείξω τη δουλειά μου αυτή σχετικά με τον ελληνικό κινηματογράφο, τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τους stars που αγαπήσαμε, τους αγαπημένους μας ηθοποιούς, τις αγαπημένες μας ταινίες, γιατί όπως βλέπετε έχω και σκηνές από τον ελληνικό κινηματογράφο, εκτός από πορτρέτα, αυτά που μας διασκεδάζουν ακόμα, που μας διασκεδάζανε και εξακολουθούν να μας διασκεδάζουν και ποτέ δεν βαριόμαστε να βλέπουμε ελληνικό κινηματογράφο. Οπότε καταλαβαίνετε είναι ένα θέμα που αγάπησα και αγαπώ και αγαπούν όλοι, γιατί είναι πολιτισμός, ο κινηματογράφος είναι πολιτισμός, καταδεικνύει την εποχή της δράσης και της μεγάλης ακμής του ελληνικού κινηματογράφου, που καταδεικνύει τι συνέβαινε την εποχή εκείνη μέσα από τους χώρους, μέσα από τους δρόμους, μέσα από τις πόλεις, μέσα από τα σπίτια, μέσα από τα συναισθήματα, μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Οπότε καταλαβαίνετε είναι πολύ συγκινητικό να κάνουμε αυτή την αναδρομή στο παρελθόν. Βασικά θα θεωρείτε ότι έχω καταναλώσει πολύ χρόνο, όμως έχω ένα χάρισμα και μπορεί και να μην κάνει καλό που το λέω. Το χάρισμα λοιπόν αυτό είναι ότι έχω την αντίληψη πολύ αυθόρμητα να μπορώ να αποδώσω σε πολύ λίγο χρόνο, πραγματικά σας το λέω αυτό, γιατί μπορεί άλλοι να νομίζουν ότι θα με πάρει να κάνω ας πούμε 5 μέρες ένα έργο. Όμως αυτό δεν συμβαίνει. Θέλω να σας πω, όταν ξεκινώ ένα έργο, θα πρέπει να το τελειώσω για να σηκωθώ. Οπότε καταλαβαίνετε μπορεί να είναι 3-4 ώρες ανάλογα το μέγεθος. Αυθόρμητα λοιπόν θα μου βγει. Έχω τύχει και έχω φτιάξει πολύ μεγάλα έργα, τα έχετε δει και στο παρελθόν, που μπορεί να χρησιμοποιήσω και σκάλα για να ανέβω. Αυτό όμως θα ήταν 5 ώρες συνεχόμενες όμως. Ίσως την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη να κάνω κάποιες διορθώσεις. Είναι χάρισμα το οποίο γεννήθηκα και το κατάλαβα πάρα πολύ, από πολύ μικρή ηλικία όπως καταλαβαίνετε. Και το καλλιεργώ και το... Είναι 62 έργα, 62 έργα. Ναι, ελληνικός κινηματογράφος, ναι.